κύριε Τάσο Μπαρτζόκα. Κυρία Αντιδήμαρχε, Δώρα Πρωτατζήδου. Κυρία Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής και Ελληνικής του Δήμου Νάουσας, φίλοι και συμπαραστάτε πάντα στο έργο μας, κυρία Στέλλα Ραμπατζή. Κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού Ημαθίας. Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των πολιτιστικών και φιλανθρωπικών συλλόγων της Νάουσας. Αγαπητά μας παιδιά, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εκ μέρους όλου του ΔΣ Σίγμα, θα ήθελα να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή χρονιά με χαμόγελα, υγεία, ευλογία και ευημερία. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον, η συμπάθεια και το κυριότερο η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλεται το σωματείο μας για το έργο που επιτελεί. Ένα έργο που έχει γράψει ιστορία. Μια ιστορία 115 ετών. Η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Νάουσας είναι ένα φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1905 από ευγενείς κυρίες με σκοπό και μόνο τη φιλανθρωπία. Δεν λαμβάνει καμία κρατική χρηματοδότηση. Μοναδική του πόρη, οι συνδρομές των μελών, κάποιες δωρεές συμπολιτών μας και εμείς, το καθιερωμένο τσάι της Υπαπαντής και εκδηλώσεις που διοργανώνει με σκοπό τη φιλανθρωπία και μόνο. Καρδιά του σωματείου εθελοντισμός. Προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και υλικά αγαθά, προκειμένου να ανακουφίσουμε οικογένειες και μεμονωμένα άτομα μεταξύ των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. Αυτό γίνεται με παροχή τροφίμων, φαρμάκων, ξύλα, πετρέλαιο. Βοηθήματα που για τους περισσότερους από εμάς είναι δεδομένα. Παράλληλα, στηρίζουμε τους νέους μας, το μέλλον του τόπου μας. Όπως έλεγε και ο Κομφούκιος, αν σκέφτεσαι για ένα χρόνο, φύτεψε ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για 10 χρόνια, φύτεψε ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι όμως για 100, υλοποιώντας τα σοφά αυτά λόγια, ενισχύουμε οικονομικά τους άριστους μαθητές των λυκείων μας, που αδυνατούν να σπουδάσουν, μη έχοντας οικονομικούς πόρους με την καταβολή υποτροφιών. Κάθε χρόνο το σωματείο μας δίνει 5 υποτροφίες, τετραετούς διάρκειας στους πρωτεετής φοιτητές. Η επιλογή τους γίνεται βάση κοινωνικών κριτήριων. Δίνεται έτσι δυνατότητα στα παιδιά μας που οι οικογένειες τους στερούνται οικονομικής δυνατότητας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμείς αυτά τα παιδιά θέλουμε να στηρίζουμε, γιατί το δικαιούνται και το αξίζουν. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τα οικονομικά αποθέματα του σωματείου έχουν μειωθεί και περιοριστεί σημαντικά. Αυτός είναι και ο λόγος της σημερινής μας εκδήλωσης. Έτσι σήμερα, με την πολύτιμη συμπαράσταση της παιδικής νεανικής χοροδίας και της ορχήστρας εγχόρδων, του οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας και Ναούσης, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Πέτκου Μαρίας και της κυρίας Μαρίνας Γκοργκάτσα, της παιδικής χοροδίας Κάντο Ατέμπο, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Δήμητρας Μητρέτζη, του πολιτιστικού συλλόγου Χοροκίνηση Body Control, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Κατερίνας Νίκου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αδελφές Πένια και Έλενα Τσικητίκου που συμμετέχουν στην απόψινή μας εκδήλωση. Το τμήμα μπαλέτου της Ευξήνου Λέσχης Ποντίου Νάουσας με χορογραφάσκαλο τη Δεσποινίδα Κωνσταντίνα Θανασούλη. Ευχαριστούμε θέρμα όλους εσάς που συμβάλλατε για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, η συνεισφορά όλων πολύτιμη.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας. Τους χορηγούς μας, ανώνυμους και επώνυμους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες του Συμβουλίου για τη βοήθειά τους. Τέλος, ευχαριστούμε όλους όσους παίρνουν μέρος στην πραγματοποίηση της φιλανθρωπικής αυτής εκδήλωσης, αλλά και όλους εσάς που μας αγκαλιάζετε με την παρουσία σας. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα τον πατέρα Ιωακήμ για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό. Μεταφέρω σε όλους τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ιδιαίτερος δε προς τα μέλη της αγαθοεργού αδερφότητος της πόλεως μας, που τόσα πολλά προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και τη νέα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να της ευχηθώ υγεία, δύναμη, κουράγιο, υπομονή στα νέα της καθήκοντα και καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της αδερφότητος. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση. Σίγμα στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει δύο από τα απερχόμενα μέλη του για τη σημαντική και μακροχρόνια προσφορά στο συνάδελφο. Παρακαλώ τον βουλευτή κύριο Λάζαρο Τσαμπαρίδη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Από τη σημερινή βραδιά, που παρότι είναι γεμάτη από μουσική, τραγούδι και χορό, από τα νιάτα της Νάουσας, στην ουσία είναι πλήρης από αγάπη και ευαισθησία. Χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν για πολλωστή φορά το αξιοθαύμαστο κοινωνικό έργο της αδερφότητάς σας, η οποία με τη διαχρονικά θετική επίδρασή της στις οικογένειες και στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, δίνει σε όλους μας το παράδειγμα ότι σε χρόνια δύσκολα οικονομικής στενότητας και κοινωνικής αποξένωσης η συμμετοχή, η κοινωνικοποίηση και η εθελοντική προσπάθεια θα αποτελούν πάντα την απάντηση για μια πιο όμορφη καθημερινότητα. Δεν είστε απλά μέλη ενός δραστήριου συλλόγου. Είστε γυναίκες, μάνες και νοικοκυρές, οι οποίες αποτελούν πηγή της ζωής και το στυλοβάτι της πόλης, που με τη δοτικότητα και την αλληλική που επιδεικνύεται αλλά και ενθαρρύνεται, στέλνεται ηχηρό το μήνυμα ότι η φιλανθρωπία αλλά και η ανιδιοτελής προσφορά στον συνάνθρωπο αποτελούν παράδειγμα μίμησης που οφείλουμε όλοι να τιμούμε, να μνημονεύουμε και να ακολουθούμε. Σας αξίζουν λοιπόν θερμά συγχαρητήρια. Όπως θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους καθημερινούς διαχρονικούς επώνυμους και ανώνυμους οικονομικούς εμοδότες της αδελφότητάς σας, που με το δώρο ζωής του οβολού τους ανοίγουν διάπλατα νέους ορίζοντες στη νεολαία μας και προσφέρουν ευκαιρίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο έπαινος που σήμερα σας αξίζει, εύχομαι ολόψυχα να πολλαπλασιάζεται εις το διηνεκές, σε κάθε ανάγκη που θα παρουσιάζεται και θα απαιτεί την εγρήγορσή μας και την επιτάχυση των αντανακλαστικών
της κοινωνικής μας αλληλεγγύης. Φίλες και φίλοι, η ευρύτερη περιοχή της Νάουσας δεν βγάζει μόνο λεβέντες και λεβέντισες, ούτε μόνο ήρωες και ηρωίδες. Όπως αποδεικνύεται και πάλι σήμερα, βγάζει κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Βγάζει συνειδητοποιημένους πολίτες και ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους και όλες σας καλή χρονιά, με υγεία, οικογενειακή ευτυχία και ευκαιρίες προκοπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη κυρία που τιμάμε σήμερα υπήρξε επί σειρά ετών γραμματέας, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του σωματείου μας. Είναι η κυρία Μπέρσου Ευδοξία. Διακρίθηκε για την εργατικότητά της, την ευγένειά της, την αγάπη στον συνάνθρωπο και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι κράτησε το σωματείο μας ενωμένο και αγαπημένο για 35 ολόκληρα χρόνια. Κάτι εγώ, γιατί μόλις ενημερώθηκα ότι θα έχω την τιμή να τιμήσω και εγώ μια από τις κυρίες της αδελφότητας. Θα ήθελα να, ωστόσο, να συγχαρώ όλες τις κυρίες που εδώ και ένα αιώνα στην πόλη της Νάουσας συμβάλλουν σε όλα αυτά που μας προαναφέρατε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς στη χώρα μας όλες αυτές τις δεκαετίες, όλο αυτόν τον αιώνα, υπάρχει έλλειμμα στο κράτος, στην πολιτεία, στην κοινωνική μας πολιτική και έρχονται τέτοιες αδελφότητες, τέτοια σωματεία, τέτοιες σημαντικές οργανώσεις και φορείς να συμπληρώσουν το έλλειμμα που δυστυχώς η πολιτεία θα έπρεπε να καλύπτει. Άρα δηλαδή, ενώ θα έπρεπε αυτό να είναι το πλεόνασμα, όλη αυτή η προσφορά αυτών των ανθρώπων, αυτών των γυναικών, αυτών των κυριών να είναι το πλεόνασμα σε μια πολιτεία που ήδη συμβάλλει σε αυτό, έρχονται αυτοί οι φορείς, αυτές οι αδελφότητες, αυτά τα σωματεία. Έρχονται και καλύπτουν αυτό το κενό. Γι' αυτό το λόγο και είναι ακόμα πιο σημαντικό το έργο σας. Το έργο που όλες αυτές τις κυρίες εδώ και δεκαετίες διατέλεσαν και αυτό που εσείς συνεχίζετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας χαρώ για άλλη μια φορά και να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Η δεύτερη κυρία που τιμάμε σήμερα είναι η επί σειρά ετών μέλος και πρώην αντιπρόεδρος του σωματείου μας, κυρία Μαρούλα Ιωσηφίδου. Η κυρία Ιωσηφίδου διακρίθηκε για τη γενναιόδορη ψυχή της, τη ζεστασιά, την άοπνη προσφορά της στο σωματείο. Ευχαριστούμε όλοι.
και η κυρία Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δώρα Παρτατσίδου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση που απευθύνατε σαν τη Δημαρχία Πολιτισμού να παρευρεθεί σήμερα εδώ στην εκδήλωσή σας. 100 χρόνια προσφοράς. Δεν μπορεί να πει κανείς όλα αυτά τα χρόνια το κουράγιο, τη δύναμη, τον εθελοντισμό, την προσφορά όλων αυτών των κυριών. Απλά και μόνο πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, ένας δέος, να προσκυνήσουμε σε όλη αυτή την προσφορά. Άκουσα ότι είστε και καινούργια πρόεδρος, σας εύχομαι δύναμη και κουράγιο, αλλά θεωρώ ότι και η πόλη έχει πάρει πάρα πολλά από αυτόν εδώ το σύλλογο. Θεωρώ ότι ο Δήμος θα είναι αρρωγός και ήταν μέχρι τώρα σε όλες τις προσπάθειές σας και θα συνεχίσει. Να συγχαρώ τις κυρίες οι οποίες πραγματικά μέσα από τον χρόνο, ξέρετε όλοι, δεν έχουν να διαθέσουμε, έχουν προτάξει όλη αυτήν εδώ την αγαθοεργό προσφορά τους, μέσα για, για τους συνδημότες μας, για τα παιδιά μας, για να μπορέσουν να βρούνε και αυτές οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να έχουν τα αυτονόητα, να μπορέσουν να στηριχτούν από πολίτες οι οποίοι μπορούν και αντέχουν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι η κοινωνία να στηρίξουμε αυτές τις δομές και ως συνδημότες να συνδράμουμε με όλο το περίσσευμα το οποίο υπάρχει σε αυτές εδώ τους συλλόγους. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους που τόσα χρόνια ήταν δίπλα στην αγαθοεργό και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτό το έργο το οποίο έχετε αναλάβει για να υπάρχει και μία συνέχεια. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Συγχαρητήρια για το έργο. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας εύχομαι να απολαύσετε τη μουσικοχορευτική παράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Το πρόγραμμα της παράστασής μας θα ανοίξει η παιδική, νεανική χοροδία και ορχήστρα ενχόρδων του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Νάουσης και Καμπανίας. Αποτελείται από δύο τμήματα. Το σύνολο ενχόρδων του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Νάουσης και Καμπανίας οργανώθηκε πριν από 3 περίπου χρόνια, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας βιολιού κυρίας Μαρίνας Γκοργκάτσε και αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες του τμήματος βιολιού ηλικίας 8 έως 14 ετών. Στόχος του είναι μέσα από την ευγενή άμυλα και την πειθαρχία να μάθουν τα παιδιά να λειτουργούν συνεργατικά και αρμονικά, καθώς η απόδοση του ενός επηρεάζει τη συνολική εικόνα της ομάδας. Το δεύτερο τμήμα είναι η παιδική και νεανική χοροδία του Οδείου, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Μαρίας Πέτρου. Στη χοροδία συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών, ανεξαρτήτως μουσικών γνώσεων. Με κύρια συστατικά τον ενθουσιασμό και την αγάπη για τη μουσική, τα νεαρά μέλη και οι μαέστροι τους θέτουν και κατακτούν κάθε χρόνο ολοένα και υψηλότερους καλλιτεχνικούς στόχους. Η χοροδία και το σύνολο των εμφόρδων έχει συνεργαστεί με διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. Συμμετείχε σε πλήθος φεστιβάλ, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Καρπενησίου, το Ορατόριο Αγίου Λουκά, το Φεστιβάλ Χοροδιών Μεθόνης, το Φεστιβάλ Παυλίων Ημαθίας, τη συνάντηση νεανικών και παιδικών χοροδιών Νάουσας. Ευτύχησε μάλιστα να κατακτήσει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία χοροδίας στο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας στο Βόλο. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν απόψε τα δύο μουσικά σύνολα είναι αμιγώς χριστουγεννιάτικο, για να αποχαιρετήσουμε μελωδικά το χρόνο που έχουμε. Να σας απολαύσουμε.
Αμήν.